Γεια σας, είμαι η Άννα Ματσιόρη, οικονομολόγος καθηγήτρια του Πειραματικού Λυκείου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και θα σας παρουσιάσω ένα εξ ολοκλήρου ψηφιακό σενάριο με τίτλο «Ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή». Το σενάριο απευθύνεται στους μαθητές της τρίτης τάξης του Γενικού Λυκείου της Ομάδας Προσανατολισμού Οικονομίας και Πληροφορικής που διδάσκονται το πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας. Έχει διάρκεια τριών διδακτικών ωρών και υλοποιείται στο Εργαστήριο Πληροφορικής. Προτείνεται οι δύο πρώτες ώρες να είναι συνεχόμενες. Παρά το γεγονός ότι οι ΤΟΠΟΕ είναι ευρύτερα διαδεδομένες στην εκπαίδευση, δεν έχουν αξιοποιηθεί, θα έλεγα, υπαρκώς στη διδασκαλία των οικονομικών μαθημάτων στο Γενικό Λύκειο και ιδιαίτερα στο συγκεκριμένο μάθημα, του οποίου το μη επικαιροποιημένο αναλυτικό πρόγραμμα αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα έλλειψης αναφοράς στις νέες τεχνολογίες. Το παρόν σενάριο επιχειρεί να τις εντάξει με τη χρήση της πλατφόρμας ψηφιακών διδακτικών σενάριων του ΙΕΠ Έσοπος, όπου είναι αναρτημένο όλο το διδακτικό υλικό του. Η πλατφόρμα διαθέτει πληθώρα εργαλείων και αποτελεί ένα ολοκληρωμένο εργαλείο ανάπτυξης ψηφιακών διαδραστικών σενάριων σε ένα σύγχρονο και λειτουργικό περιβάλλον. Το σενάριο αξιοποιεί επίσης εξωτερικά περιεχόμενα και πιο συγκεκριμένα το λογισμικό GeoGebra, καθώς και αποσπάσματα από επεισόδιο της σειράς κινουμένων σχεδίων Simpson. Το GeoGebra είναι ιδιαίτερα χρήσιμο λογισμικό στην οικονομία, γιατί δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να συμμετάσχουν ενεργά, να πειραματιστούν στα οικονομικά διαγράμματα και να ανακαλύψουν την απάντηση κάθε ερωτήματος. Ως προς τη σειρά κινουμένων σχεδίων τώρα, η Simpson δεν αποτελούν αναπαράσταση του πραγματικού κόσμου, εντούτοις διαθέτουν πλήθος καταστάσεων που σχετίζονται με βασικές οικονομικές έννοιες και αρχές και επιστήμονες που ασχολούνται με τη διδακτική της οικονομίας προτείνουν την αξιοποίησή της στη διδασκαλία των οικονομικών μαθημάτων σε επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τη δημιουργία κινήτρων μάθησης και την ενίσχυση της κατανόησης βασικών οικονομικών εννοιών. Βασικό σκοπός του σεναρίου είναι οι μαθητές να κατανοήσουν τις έννοιες της ελαστικότητας ζήτησης ως προς την τιμή και της συνολικής δαπάνης των καταναλωτών, τις οποίες στη συνέχεια να μπορούν να συνδυάζουν ώστε να αναλύουν, να ερμηνεύουν και να εκτιμούν τη συμπεριφορά του καταναλωτή ως προς τη ζήτηση σε σχέση με τις μεταβολές της τιμής. Το σενάριο δημιουργήθηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι συμβατό με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος, τους σκοπούς και τους στόχους της ενότητας για τη διδασκαλία της οποίας δημιουργήθηκε και τον προβλεπόμενο διδακτικό χρόνο. Επίσης, παρά το γεγονός ότι ξεφεύγει από τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας, έγινε προσπάθεια ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες ενός πανελλαδικώς εξεταζόμενου μαθήματος. Μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες, οι μαθητές διερευνούν το διδακτικό υλικό και ανακαλύπτουν τη νέα γνώση, η οποία οικοδομείται σε προϋπάρχουσες γνωστικές δομές και εμπειρίες με τη μέθοδο της καθοδηγούμενης ανακάλυψης και της συνεργατικής μάθησης. Συνδυάζοντας τα πλεονεκτήματα της χρήσης και αξιοποίησης των ΤΟΠΟΕ, στηριζόμενος στις γνωστικές θεωρίες μάθησης, χωρίζεται σε τέσσερις φάσεις. Στη φάση της αφόρμησης, οι μαθητές κατεβάζουν από την πλατφόρμα του ΕΣΟΠΟΥ και συμπληρώνουν ατομικά αυτό εδώ το φύλλο εργασίας. Πρόκειται για ερωτηματολόγιο μέσω του οποίου διερευνούν πόσο ευαίσθητοι είναι στις μεταβολές της τιμής αγαθών που κατανάλωσαν πρόσφατα. Εισάγονται έτσι στην έννοια της ελαστικότητας ζήτησης ως προς την τιμή, την οποία συνδέουν παράλληλα με τον πραγματικό κόσμο, τις εμπειρίες και τα ενδιαφέροντά τους. Ακολουθεί η συζήτηση στην ολομέλεια. Τη φάση της υλοποίησης και παρουσίασης, χωρισμένη σε ομάδες κατά προτίμηση δύο ατόμων ανά υπολογιστή, υλοποιούν δραστηριότητες που δημιουργήθηκαν με τα εργαλεία της πλατφόρμας Έσοπος. Συγκεκριμένα, με τις ενεργές διαδραστικές περιοχές, ταξινομούν διάφορα αγαθά ανάλογα με το βαθμό της ελαστικότητάς τους. Με τις κάρτες διαλόγου, υποθέτοντας ότι είναι συγγραφής ενός βιβλίου, του οποίου ο εκδότης αύξησε την τιμή από 20 σε 25 ευρώ, ανακαλύπτουν σταδιακά τους τύπους της ελαστικότητας ζήτησης ως προς την τιμή, καθώς επίσης τις έννοιες της ελαστικής και ανελαστικής ζήτησης, αλλά και τις πιθανές τιμές που λαμβάνει η ελαστικότητα. Με τις κάρτες ερωτήσεων επαληθεύουν τον τύπο της τοξοειδούς ελαστικότητας. Με την εικόνα με διαδραστικά σημεία συνειδητοποιούν πως η ελαστικότητα είναι διαφορετική σε διάφορα σημεία της καμπύλης ζήτησης. Εδώ τελειώνει η πρώτη διδακτική ώρα.
Στην επόμενη συνεχιζόμενη διδακτική ώρα, συνδεδεμένη και πάλι στην πλατφόρμα Έσοπος, με το εξωτερικό περιεχόμενο που είναι το λογισμικό GeoGebra, εξηγούν τις επιπτώσεις που έχει η μεταβολή της τιμής ενός αγαθού στη συνολική δαπάνη των καταναλωτών για αυτό το αγαθό, ανάλογα με την τιμή της ελαστικότητας ζήτησής του. Για την εμπέδωση των βασικών εννοιών του μαθήματος, προβάλλεται στην ολομέλεια διαδραστικό βίντεο και στη συνέχεια οι μαθητές, χωρισμένοι και πάλι σε ομάδες των 2 ατόμων ανά υπολογιστή, εφαρμόζουν τη νέα γνώση για να λύσουν το πρόβλημα του Όμηρο Σίμψον και να εξηγήσουν με τη βοήθεια του μεγέθους της ελαστικότητας ζήτησης ως προς την τιμή, γιατί απέτυχε ως επιχειρηματίας. Οι επόμενες 2 δραστηριότητες υλοποιούνται επίσης ομαδικά, στηρίζονται σε ερωτήσεις και παραδείγματα του σχολικού εγχειριδίου και βοηθούν τους μαθητές να αποδείξουν μεταξύ 2 καμπυλών ζήτησης ποια έχει μεγαλύτερη ελαστικότητα και να ανακαλύψουν τη χρησιμότητα της ελαστικότητας ζήτησης. Τέλος, δίνεται στους μαθητές φύλο εφαρμογής με ασκήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας και ζητούμε να λύσουν ατομικά 2 τουλάχιστον ασκήσεις της ομάδας Α και τουλάχιστον μια άσκηση της ομάδας Β. Όσες από τις ασκήσεις του φύλου εφαρμογής δεν θα λυθούν στο σχολείο, αποτελούν εργασία για το σπίτι. Στη φάση της αξιολόγησης, οι μαθητές ατομικά πια απαντούν σε ερωτήσεις κλειστού τύπου κλιμακούμενης δυσκολίας, οι οποίες δημιουργήθηκαν με τα εργαλεία ερωτήσεις σωστού λάθους και ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Η ανακεφαλαίωση του αθήματος γίνεται με ερωτήσεις συμπλήρωσης κενών που δημιουργήθηκαν επίσης με το σχετικό εργαλείο της πλατφόρμας. Θα έλεγα πως οι δραστηριότητες του σεναρίου δίναν έμφαση στα οικονομικά φαινόμενα και την ερμηνεία τους και η ενσωμάτωση των ΤΟΠΟΕ καταβλήθηκε προσπάθεια να παρέχει στους μαθητές εναλλακτικές μορφές διερεύνησης, οικοδόμησης και προσέγγισης της γνώσης. Σε αυτό το πλαίσιο ο εκπαιδευτικός δημιουργεί το γόνιμο περιβάλλον που διευκολύνει, στηρίζει και προωθεί τη μαθησιακή διαδικασία. Το συγκεκριμένο σενάριο είναι εξ ολοκλήρου πρωτότυπο. Για τη δημιουργία του έπρεπε η εκπαιδευτικός να γνωρίζει τον τρόπο αξιοποίησης των εργαλείων της πλατφόρμας Έσοπος, το λογισμικό GeoGebra, αλλά και λογισμικά επεξεργασίας βίντεο. Οι μαθητές, παρά την αρχική αμηχανία, ανταποκρίθηκαν θετικά στη συγκεκριμένη διδακτική παρέμβαση, η οποία υλοποιήθηκε χωρίς προβλήματα. Αντιμετωπίστηκε μάλιστα πολύ θετικά το γεγονός ότι είχαν τη δυνατότητα να επαναλάβουν στο σπίτι τους τις δραστηριότητες του σεναρίου, κάτι που βοηθά στην εμπέδωση του μαθήματος. Προφανώς, απαιτείται διερεύνηση με δομημένα ερωτηματολόγια για να διαπιστωθούν τα μαθησιακά αποτελέσματα της ενσωμάτωσης ενός ψηφιακού σεναρίου στη διδασκαλία του μαθήματος αρχές οικονομικής θεωρίας. Όμως με κριτήρια τη συμμετοχή των μαθητών και κυρίως το βαθμό κατανόησης και την ικανότητα διαχείρισης των οικονομικών όρων, αξιολογείται θετικά. Θα έλεγα συμπερασματικά πως σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί που διδάσκουμε ένα πανελλαδικός εξεταζόμενο μάθημα, εγκλωβισμένοι στην προετοιμασία των μαθητών για τις πανελλαδικές εξετάσεις, ενσωματώνουμε τις ΤΟΠΟΕ στο μάθημα αποσπασματικά, είτε προβάλλοντας κάποιο βίντεο, είτε κάποιες φορές χρησιμοποιώντας το λογισμικό GeoGebra. Συνήθως χρησιμοποιούμε πίνακα και κυμολία, ενώ οι μαθητές μας χαρτί και στυλό. Τα εργαλεία του ιστού Web 2 διαθέτουν πολλά πλεονεκτήματα και μπορούν, εφόσον αξιοποιηθούν αποτελεσματικά από τον οικονομολόγο εκπαιδευτικό, να αναβαθμίσουν την εκπαιδευτική διαδικασία ενός οικονομικού μαθήματος, να αλλάξουν το κλίμα μέσα στην τάξη, αλλά και να μετασχηματίσουν τον εκπαιδευτικό του ρόλο στο πλαίσιο μιας μαθητοκεντρικής διδασκαλίας. Η τεχνολογία, ωστόσο, δεν αντικαθιστά τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας, απλά το συμπληρώνει με αξιώσεις. Ειδικά όταν πρόκειται για ένα πανελλαδικός εξεταζόμενο μάθημα, η διαδικασία εξέτασης των μαθητών αναπόφευκτα καθαρίζει και τον τρόπο διδασκαλίας του. Όπως είναι δεδομημένο το αναλυτικό πρόγραμμα, δεν προωθεί την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην οικονομία. Εφόσον αναδομηθεί, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες της τεχνολογίας και υποστηρίζοντας διαθυματικές προσεγγίσεις της διδασκαλίας, τότε μόνο θα αντιμετωπιστούν ουσιαστικά τέτοιου είδους φαινόμενα. Ευχαριστώ πολύ.